Οι πολιτικές εξελίξεις σε αυτόν τον τόπο είναι ραγδαίες. Καθημερινά έχουμε αλλαγές. Η κυβέρνηση θυμίζει άλλες εποχές, άλλα καθεστώτα. Όμως και εσείς, σαν αντιπολίτευση, δεν δείχνετε κάτι το ιδιαίτερο ώστε να γαντζωθεί ο ελληνικός λαός. Ίσως οι αλλαγές που ετοιμάζετε στο προσεχή μέλλον και μετά θα δούμε ξανά τη Νέα Δημοκρατία στο προσκήνιο. Καλημέρα και από μένα. Όσον αφορά αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, είναι μια ιδιότυπη κατάσταση που δεν θυμίζει μόνο άλλες εποχές. Παρομοιάζεται με καθεστώτα ανελεύθερα, αν μου επιτρέπετε, με καθεστώτα που θέλουν τη χειραγώγηση και τη δρομολόγηση εξελίξεων που αυτοί θέλουν, όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως σε άλλες πτυχές κοινωνικής δραστηριότητας, με στυλ αποφασίζουμε και διατάσσουμε, όπως υπάρχει στην περίπτωση του φορολογικού και του σοσιαλιστικού. Τώρα, όσον αφορά τα καθημάς, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια φάση αναδιοργάνωσης. Αυτό δεν την αποτρέπει να κάνει αντιπολίτευση, αλλά εμείς, κύριε Νικολόπουλε, δεν κάνουμε μια λαϊκίστικη αντιπολίτευση. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε όχι ναι σε όλα, ούτε να φωτογραφιζόμαστε με τους αγρότες στα μπλόκα, όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας, και τώρα αυτή τη στιγμή διακατέχεται από άλλες απόψεις. Εμείς προχωράμε με βάση την ιδεολογία μας και με βάση τις αλλαγές που ξεκινάμε αυτή τη στιγμή για να διοργάνωσουμε το κόμμα. Οι αλλαγές αυτές θα ξεκινήσουν από ό,τι ξέρω γύρω στον Απρίλιο και μιλάμε για αλλαγές προέδρων, νόδε σε όλη την Ελλάδα. Είναι έτσι? Είναι έτσι, αλλά δεν θα έλεγα αλλαγές, θα έλεγα εκλογές. Δεν διορίζονται, εκλέγονται. Ξεκινάμε με μεσοκομματικές εκλογές, τοπικές επιτροπές προς τα τέλη Μαρτίου και έχουμε την εκλογή των προέδρων νόδε στις 3 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος. Μέσα σε αυτές τις διαδικασίες, η συμμετοχή σας θα είναι ενεργή, θα διεκδικήσετε κάποιο ρόλο? Αν εννοείται εμένα προσωπικά, η συμμετοχή μου θα είναι ενεργή και θα ήθελα από το βήμα που μου δίνεται να ανακοινώσω σε εσάς την υποψηφιότητά μου ως πρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή βγάλαμε ήδη στις πρωί ότι ένας από τους υποψήφιους πρόεδρους της ΝΟΔΕ θα είστε και εσείς προσωπικά. Ναι, θα είμαι και εγώ προσωπικά.